Εντυπωσιασμένος από το έργο που γίνεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας Κρήτης, δήλωσε ο Ζαν-Ερικ Πακέ, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επισκέφθηκε σήμερα το Ίδρυμα, το οποίο είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ανάμεσα στα 10 σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Με μια πρόσφατη κατάταξη που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΤΕ βγαίνει πρώτο από όλα τα ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση πόρων, χρηματοδοτικών πόρων, και είναι το 10ο στην Ευρώπη. Αν σκεφτεί κανείς ποια ιδρύματα είναι πιο πάνω από εμάς, πραγματικά πρόκειται για μεγάλο κατόρθωμα ότι ένα ελληνικό ίδρυμα μπορεί να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης, από όλη την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά ανταγωνιστικά προγράμματα, διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων που πάντα βασίζεται στην επιστημονική αριστεία, γιατί έτσι κρινόμαστε. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτά που έχει δει, ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κατέχει μια μεγάλη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνδρομή του, η συμβολή του στην ευρωπαϊκή έρευνα είναι τεράστια και έτσι πρέπει να παραμείνει. Την ώρα που σχεδιάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος και υπολογίζεται ότι στην έρευνα και τεχνολογία θα δοθούν περί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, το ΙΤΕ, όπως εξήγησε ο πρόεδρος Νεκτάριος Ταβερναράκης, φιλοδοξεί να συνεχίσει τη δυναμική του πορεία, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των ερευνητικών ιδρυμάτων και σε πεδία που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν, όπως την αστροφυσική και την πετρελαϊκή έρευνα, που αποτελούν το κυρίως αντικείμενο των δύο νέων Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Η ίδρυση αυτών των δύο νέων Ινστιτούτων δίνει νέες δυνατότητες προσέλκυσης κονδυλίων, που να αφορούν βέβαια τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας. Έχοντας αυτά τα δύο Ινστιτούτα πλέον, μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί σε πεδία που δεν είχαμε τη δυνατότητα πριν. Είναι μια μικρή χώρα, η οποία όμως έχει αποδείξει ότι δεν έχει μόνο υποδομές και όλα τα άλλα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θέλει να υπογραμμίσει, ότι δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό. Ότι το ΙΤΕ αποτελεί σημαντική μονάδα για όλη τη χώρα, εξήγησε και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου. Οι επιστήμονες εδώ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Κάνουν εξαιρετική δουλειά όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο επίσης παγκόσμιο, ειδικά σε ορισμένους τομείς. Είναι πολύ ανταγωνιστική η εργασία που κάνει το ΙΤΕ τόσο στην έρευνα αιχμής, σε αυτό που λέμε έρευνα από περιέργεια, όσο και στην έρευνα που οδηγεί σε οικονομικό αποτέλεσμα και που, αν θέλετε, οδηγεί και τη χώρα σε μια οικονομία της γνώσης που μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος.